Το σημερινό παιχνίδι είναι από αυτά που πιθανότητα σου αρέσουνε. Είναι από αυτά που καλείσαι να επιβιώσεις. Τρελαίνεσαι για τέτοια, ναι. Βέβαια, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, εγώ έχω έναν ενδιασμό, ας πούμε, για τα γραφικά. Παρ' όλα αυτά, μόλις πάτε στο βίντεο και δεν γίνεται να σε αφήσω απλά να φύγεις έτσι, λέγοντάς ότι είναι κακό παιχνίδι, το έχω δοκιμάσει πιο παλιά. Αυτό το κανάλι πλέον κάνει στροφή, θα τα κάνω όλα για τα views. Καμιά φορά με αθέμητους τρόπους. Με υποσυνείδητα μηνύματα, ίσως. Λατρεύεις αυτό το παιχνίδι, το αγαπάς. Είναι ό,τι καλύτερο έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Το λατρεύεις. Το αγαπάς το παιχνίδι, το θέλεις. Εντάξει, φτάνει. Το σημερινό παιχνίδι είναι το Judgment, Apocalypse Survival Simulation. Έφτασε η στιγμή που θα μάθω αν όλες οι ώρες που έχω σπαταλήσει μπροστά από το National Geographic, από εκείνη την εκπομπή που δείχνε τύπους, ας πούμε, να έχουν 3 τόνους ρύζι κάτω, ας πούμε, στο κελάρι τους, για να προσπαθούν να επιβιώσουν την αποκάλυψη, αν μπορώ να εφαρμόσω τέλος πάντων όλες αυτές τις γνώσεις. Τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι? Έχει γίνει μια αποκάλυψη, δεν ξέρω αν διακρίνεται εδώ πέρα κάποια ζευγάρια, κόκκινα μάτια. Μας κοιτάνε, μας βλέπουν σαν ξερολούκουμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς καλούμαστε να επιβιώσουμε. Λοιπόν, πατάω New Game. Έχει 4 δυσκολίες το παιχνίδι και έχει και ένα custom που βάζει δικά σου πράγματα. Το challenging είναι η δυσκολία που ψάχνουμε. Θέλεις να παίξεις, αλλά από την άλλη δεν γίνεται να είσαι και χαλαρός με τους δαίμονες να κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Αυτή η δυσκολία τέλος πάντων σε έχει λίγο στην άκρη της καρέκλας. At the edge of your seat, που λένε και στο χωριό μου. Πατάω start, εντελώς τυχαία, αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα μας. Όλοι μοιάζουν αποφασισμένοι εκτός από τον Τζαν, που μοιάζει λες και μπαίνει σπίτι και μυρίζει κουνουπίδι. Και είναι αυτό το. Όχι πάλι κουνουπίδι. Παρ' όλα αυτά, δεν μας αρέσει η ομάδα. Αν δεν μας αρέσει η ομάδα, μπορούμε να την αλλάξουμε. Μπορεί να έχουμε τον Steve, ας πούμε, που είναι gatherer. Μαζεύει πράγματα. Η μάγια από την άλλη είναι oculist. Είναι δαιμονολόγος και bodybuilder. Αυτά είναι δύο πράγματα που δεν θες να ακούσεις μαζί σε καμία περίπτωση. Καλησπέρα, μάγια. Με τι ασχολείσαι? Είμαι δαιμονολόγος, bodybuilder. Γιάννης Χάρικα. Τα δύο μάγια. Μπορεί να πάρουμε τον Νίκο που είναι fighter. Είναι spook και bodybuilder. Μια χαρά. Και ξέρεις τι, να έχουμε και την Grace, η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο crafting και τρέχει και γρήγορα. Πατάμε start. Και αυτό είναι το εισαγωγικό βιντεάκι. It was one of your monthly camping trips. Πήγαινε για camping, τίποτα, μια χαρά. Βέβαια αυτό εδώ πέρα που έχουν ανάψει, τόσο μεγάλη φωτιά, είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, παιδιά, αυτό είναι. Βλέπετε πόσο πιο τρομακτικό είναι ένα σώμα, αν η όμοια αντί να είναι εδώ, είναι πίσω στην πλάτη. Αυτός εντωμεταξύ σε κοιτάει, λες και έχει χαρμανιάσει και ψάχνει ένα τσιγάρο. Στην πραγματικότητα μας σκοτώσει θέλει. Τέλος πάντων, αυτή εδώ πέρα είναι η εισαγωγή του παιχνιδιού. Ελέγχουμε τον Jeremiah και τον Chandler, οι οποίοι είναι οι κυνηγοί που έρχονται να μας πούνε: Ει, έρχονται τέρατα. Η αποκάλυψη έγινε. Έχουμε λοιπόν εμείς να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Ο Τζερεμάια έχει ένα σπαθί. Ωραία, οπότε πετάς εδώ μπροστά του Τζερεμάια, παίρνεις και τον Τζάντλερ, τον έχεις να βαράει δαίμονες, ρε παιδί μου, και κάνουμε unpose. Η μάχη είναι real time, δηλαδή ο Τζερεμάια αυτό ήταν, κοκάλωσε. Κάτσε, βρε Τζερεμ, πάρε και εσύ κάτι. Έχεις τον άλλο τον άνθρωπο να πούμε, έχει σκοτώσει τα πάντα. Εντάξει, βλέπετε, έχουν έρθει ας πούμε από την κόλαση, αλλά δεν είναι και τόσο σκληρή. Είναι σχετικά soft. Σου έρχεται ας πούμε το Hellhound. Τι Hellhound τώρα μου λες εμένα, τι Πεκινουά ξέρω εγώ. Meanwhile, σκοτώνουμε ας πούμε τους πρώτους δαίμονες και το παιχνίδι μας λέει take cover, έρχονται κι άλλοι. Σε αυτή τη φάση καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ο Τζερεμάια και ο Τσάντλερ. Είναι ξεκάθαρα ο Σαμ και ο Ντίν. Παρ' όλα αυτά, βάζουμε εδώ πέρα τον Τζάντλερ, ένα Τζερεμάια αγόρι μου. Έχουν έρθει κάτι Fire Rim, κάτι Reapers. Τώρα, πώς σκοτώνουμε ας πούμε εμείς τους Reaper, κάνε και ένα χείλ, μην πεθάνεις. Τρίτο wave που σκάει ο Τσάντλερ εντωμεταξύ ζωάρα, έχει αράξει εκεί πίσω, πυροβολάει. Κάνε κανένα χείλ εδώ γιατί δεν το βλέπω τον Τζερεμάια. Και κάπου μας δείχνουν ακόμα. Και αυτοί δεν είναι τελευταίοι. Σκοτώνουμε αυτούς. Εντωμεταξύ το βλέπετε έτσι, οι δύο κυνηγοί κατέθεψαν τα πάντα. Ό,τι ήρθε από την αποκάλυψη. Καλά, όχι ότι ήρθε, αλλά όλα αυτά. Μοιάζουν λέει με δαίμονες. You hear more growling sounds from the dark woods. Τώρα, παιδιά μου, καταλαβαίνετε ότι δεν μας βοηθάνε ούτε όπλα ούτε τίποτα. The hunters are surrounded and yell at you to run. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Ναι, γιατί εδώ πέρα έχουν σκοτώσει ας πούμε το μισό πληθυσμό. Μας σώσανε και εμείς πάμε να τρέξουμε, δεν τους βοηθάμε. Αν δεν πεθάνουμε δηλαδή από τους δαίμονες, θα πεθάνουμε από τις τύψεις. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα συμβαίνει γενικά. Αυτή η ευχάριστη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Φεύγουμε από την πόλη, πηγαίνουμε πιο βαθιά μέσα στο δάσος. Αυτό ουσιαστικά ήταν μια εισαγωγή στο παιχνίδι. Ο Τζερεμάια και ο Τσάντλερ καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι μαζί μας. Και ουσιαστικά σε αυτό το σημείο σου λέει το παιχνίδι έχεις να πολεμήσεις πείνα, δίψα,
δαίμονες και φυσικά τις τύψεις, γιατί ο Τζερεμάια και ο Τσάντλερ σε σώσανε κερατά. Και εσύ τι έκανες, σου άφησες πίσω. Τέλος πάντων, σου δίνει ένα μπούσουλα το παιχνίδι, σου λέει τι να κάνεις, δεν σε πετάει έτσι γυμνό στα γκούρια. Έχουμε εδώ πέρα την ομάδα, έχω πατήσει pause. Αυτή εδώ πέρα είναι, ας πούμε, η αρχική περιοχή που έχουμε να δουλέψουμε. Γενικά, όλος ο χάρτης είναι αυτός. Έχει πράγματα. Παίζει από πίσω και χαλή μια μουσική, η οποία ενδεχομένως να σε γεμίζει λίγες ελπίδες για το αύριο. Λοιπόν, παίρνουμε το Steve και του λέμε. Κόψε μερικά δέντρα. Τα θέλουμε. Τον Ινίγκο δεν ξέρω γιατί το διάλεξα. Έχει μείον 10% σε όλα. Ο Ινίγκο είναι ένα βάρος στην ομάδα ουσιαστικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορώ να πω του Ινίγκο, ψάξε εσύ εδώ πέρα. Αυτό είναι ό,τι έχει περισσέψει από κάποιους άλλους. Παιδιά, για την επιβίωση θα πατήσουμε επιπτωμάτων. Τι να κάνεις. Και η Grace, που έχει έτσι μία έφεση, ας πούμε, στο να χτίζει πράγματα, θα της πούμε να κάνει ένα log cabin. Και θα κάνουμε ένα μικρό τώρα, δεν χρειάζεται να τρώμε χώρο. Κάνε ένα εδώ πέρα. Πατάω on pause, φεύγουν όλοι, κάνουν δουλειές. Γενικά το παιχνίδι έχει και 4 διαφορετικές ταχύτητες. Εντάξει, παιδιά μου, μην έχετε τόση όρεξη για επιβίωση. Α, ο καθένας πήγε όπου θέλει. Περίμενε. Grace, εσύ πας εδώ. Εσύ, Steve, πας εδώ, αγόρι μου. Ό,τι να είναι, κάνατε. Εδώ. Γενικά παίρνουν και μόνοι τους πρωτοβουλίες. Άμα έχεις αυτό εδώ πέρα τικ, αφού κάνουν αυτό που τους είπες, μετά κάνουν δικά τους πράγματα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Έχουν κάποιες προτεραιότητες, ας πούμε. Ο Steve, για κάποιο λόγο, λέει του αρέσει να μαζεύει νερό. Τρελαίνεται. Να βλέπει νερό να τρέχει και να το μαζεύει. Δεν θέλει κάτι άλλο στη ζωή του. Και να κόβει δέντρα. Ο Steve, παιδιά, είναι απλός άνθρωπος. Έτσι. Η Grace, ας πούμε, τρελαίνεται να φτιάχνει πράγματα. Λοιπόν, να τη βλέπετε η Grace. Έχει αυτό, σου λέει: α, πάω να κόψω δέντρα. Κάτσε, βρε κορίτσι μου. Σου παγώ. Περίμενε. Χαλάρωσε. Εδώ μέσα θα βάλουμε ένα dining table. Γιατί μπορεί σε αυτή τη φάση εδώ πέρα να είναι γύρω μας δαίμονες και τέτοια. Αλλά δεν ξεχνάμε τους τρόπους μας. Θα τρώμε με τα χέρια, λες και είμαστε τίποτα νεάντερταλ, σε παρακαλώ. Βάζω αυτό και ένα κρεβάτι, γιατί φυσικά. Grace, πού πας? Δεν σου παδώ. Ανταρσία από τώρα. Τέλος πάντων. Ήρθε και ο Steve. Steve, πες την αλήθεια, δεν πήγες εκεί για το κρεβάτι. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει ο Steve. Κάνει δικά του πράγματα. Δεν είναι τα κορδόνια του. Όχι, έκανε το dining table, όλα καλά. Και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να χτίσουμε για το πρώτο quest είναι ένα πηγάδι, γιατί από εκεί θα πρέπει να παίρνουμε νερό. Ο Steve, ας πούμε, πηγάδι λέει. Α, εδώ είμαι. Για μένα το φτιάχνεις. Πήγε κατευθείαν, δεν τον νοιάζει. Επόμενο πράγμα για επιβίωση είναι το φαγητό. Γιατί σε αυτή τη φάση βλέπετε έχουμε 30 μερίδες, αλλά αυτές είναι. Άμα τις φάμε, μετά αρχίζουν και πεθαίνουν από την πείνα. Οπότε μπορώ να φτιάξω ένα τραπέζι εδώ πέρα που να κάνουν πειράματα. Βέβαια θα μου πεις όλα εδώ μέσα, ρε Γιάννη. Δηλαδή θα τρώει ο ένας, ο άλλος θα κοιμάται, ο άλλος θα κάνει πειράματα. Καλά τώρα, εσένα αυτό σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει, ας πούμε, που τριγύρω υπάρχουν δαίμονες. Τέλος πάντων. Βλέπετε, εγώ το έχω δώσει, ας πούμε, εδώ πέρα ως εντολή. Ότι παιδιά υπάρχει αυτό εδώ πέρα το task. Να χτιστεί το τραπέζι. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλοι έχουν τίκ εδώ πέρα, αυτόματα κάνουν ό,τι τους αρέσει. Ο Steve λέει: α, εγώ εδώ είμαι, στο στοιχείο μου, να μαζεύω νερό. Δεν πάει να το χτίσει. Δεν θα έχουμε να τρώμε βρεδιά, όλε. Η Grace τώρα δεν ξέρω τι την έχει πιάσει, κόβει δέντρα. Grace, έλα, πήγαινε εδώ. Και έχω χώσει και τον Ινίγκο εδώ πέρα να βρίσκει πράγματα και όντως βρίσκει. Γενικά ο Ινίγκο, παιδιά, είναι fighter. Δηλαδή, γι' αυτό έχει μείον 10 εδώ πέρα σε όλα. Στο βγάζει και στο πρόσωπο αυτό. Δηλαδή, έχει αυτή την έκφραση. Εγώ απλώς θέλω να παίξω μάπες με κάποιον. Χρειαζόμαστε επιστήμον άνθρωπο, βέβαια, εδώ πέρα. Να τους βλέπεις τελείως από εκεί. Ένστικτο κατευθείαν ο Ινίγκο. Θέλει να φάει. Νομίζω ότι πηγαίνει εδώ. Όχι, δεν πηγαίνει εκεί. Για να φάει, πηγαίνει. Σε αυτή τη φάση έχουμε το τραπέζι που μπορείς να κάνεις πειράματα και να κάνεις research. Οπότε, πηγαίνεις στο research. Έχει εδώ πέρα τέλος πάντων διάφορα τρεις. Πάνω-πάνω είναι το πιο πρώιμο και κάτω-κάτω αρχίζεις, ρε παιδί μου, στα πιο πολύπλοκα πράγματα. Αρχικά farming. Εντάξει. Θέλει 5 research points. Οπότε, ποιος ψήνεται για research? Τον Ινίγκο δεν τον κοιτάω καν, είναι μόνο για να παλεύει. Η Grace, ας πούμε, εδώ πέρα. Της αρέσει η επιστημονική έρευνα. Είναι ακαδημαϊκός, φαίνεται το κορίτσι. Λοιπόν, άσε βρε τα δέντρα για άλλους. Τη βάζουμε να κάνει έρευνα. Πώς ακριβώς δουλεύει η έρευνα σε αυτό το παιχνίδι? Πηγαίνει η Grace και παίρνει μπουκαλάκια και τα κάνει έτσι. Και εκεί βασίζεται όλη η εξέλιξη των ανθρώπων. Κουράστηκε η Grace, σου λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό όλη την ημέρα. Πήγε, ξάπλωσε. Σε αυτή τη φάση έχουμε ένα κρεβάτι, αλλά εντάξει, βολεύονται όλοι. Λοιπόν, τώρα ήρθε, ξάπλωσε ο Steve. Το κεφάλι της Grace είναι λίγο μέσα στο Steve, το αγνοούμε αυτό. Ίσως ήταν από την επιστήμη, δεν ξέρω. Και ενώ ακούγεται το ήχος από το μπουκαλάκι, η Grace κάνει κάτι άλλο με τα χέρια της. Τέλος πάντων, δεν θα πω εγώ όχι. Αφού δουλεύει, πηγαίνουμε στο research. Farming. Μάθαμε. Αυτό ήτανε. Και αφού μάθαμε farming, θα βάλουμε εδώ πέρα λαχανικούλια. Δικιά μας παραγωγής, παιδιά, τα καλύτερα. Βέβαια, θα δείτε ότι σε αυτή τη φάση θέλουν 16 wood και 10 stone. Οπότε πηγαίνεις εδώ. Τους λέει σκουόρι και πήγαινε κόψε πέτρα. Αλλά πήγατε όλοι εκεί μέσα τώρα. Όλοι έχετε αυτές τις ανάγκες πάνω θέμα σας. Και εσύ βρε Steve, αγόρι μου. Έχεις στερέψει το πηγάδι. Πόσο νερό έχεις βγάλει? Τέλος πάντων, πήγαινε εδώ κόψε πράγματα. Τον βλέπετε? Τον έβγαλε από το νερό του που είναι το στοιχείο του και έχει ξενερώσει. Δεν έχει καθόλου. Καμία όρεξη να βαρέσει πέτρες. Βρε, το κάνουμε για το καλό ολονών. Δεν τον νοιάζει. Δεν παίρνει από λόγια, όχι. Σε αυτή τη φάση έχουμε τη μία φάρμα. Η Grace χρήζει τη δεύτερη. Και θα πάρω το Steve. Και τι θα του κάνω? Θα του αλλάξω τις προτεραιότητες στη ζωή. Steve, αγόρι μου, πολύ ωραίο το νερό, ναι, αλλά σε αυτή τη φάση θέλουμε να κάνεις farm και μετά να κάνεις craft. Θα του αλλάξουμε και άλλες προτεραιότητες. Αν δεν μπορείς να κάνεις farm ή να κάνεις craft κάτι, θα ψάχνεις
σε συντρίμια για να βρεις πράγματα για την ομάδα. Ωραία, το κατάλαβα ότι θα είναι ο farmer. Ουσιαστικά, του βάλα πρώτα το farm για να πηγαίνει εδώ πέρα να τα περιποιείται. Όταν μεγαλώσουν, τα κόβει, τα φέρνει εδώ πέρα στο dining table, μετά τα κάνει σαλάτα. Και χρειάζεται εκεί το craft. Γιατί δεν είναι απλή σαλάτα, παιδιά. Δεν είναι. Παίρνω μια ντομάτα, την κόβω. Εντάξει. Αποκάλυψη έχουμε, ρε παιδί μου. Αλλά κάνουμε και κάτι πιο γκουρμέ. Δηλαδή, ναι, μεν παίρνει την ντομάτα, το αγγούρι, το μαρούλι, τα κλασικά. Αλλά βάζει και λίγο αβοκάντο έτσι εκεί μέσα για την τσαχπινιά. Κάναμε τις δύο φάρμες που μας λέει τώρα το παιχνίδι και μας λέει craft 3 clubs. Γιατί σε αυτή τη φάση, αν έρθουν οι δαίμονες, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πλακώσουμε στις μπουνιές. Λοιπόν, τα clubs θέλουν ξύλο. Οπότε είναι αρκετά εύκολο να γίνουνε. Πηγαίνω εδώ πέρα, τους λέω: παιδιά, εντάξει, φτάνει, κόψτε και κανένα ξύλο. Θέλει κανείς να κόψει, δεν θέλει κανείς να κόψει ξύλο, έτσι, αυτό συμβαίνει. Ακόμα βαράτε πέτρες. Grace, κορίτσι μου. Θα τους δώσω εγώ λοιπόν τη διαταγή, αφού κανείς δεν θέλει, πηγαίνετε κόψε ξύλα. Τώρα πηγαίνει και ο Steve, ξύπνησε. Όχι, Steve. Τον έβαλα. Θέλει εκεί να πάει στην Grace για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Τους έχει πάρει τα μυαλά. Όχι, εδώ θα κάτσεις κερατά, αυτά τα ξύλα θα κόψεις. Ωραία. Βάζουμε να γίνονται και 3 clubs, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων μετά όταν. Γίνει, ας πούμε, κάποιο κακό, χτύπα ξύλο και έρθει κανένας δαίμονας. Εν τω μεταξύ, δεν έχω μιλήσει για αυτό εδώ πέρα. Το 6% είναι το πόσο πάνω που μιλάω. You're being attacked. Τι συνέβη? Περίμενε. Καταρχάς, να τους δώσουμε όπλα. Θα πάνε και τρεις με τα ρόπαλα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται τώρα αυτή η μουσική. Ένα imp έρχεται, δεν έρχεται ο ίδιος ο διάολος, ας πούμε. Τέλος πάντων, τους παίρνουμε και τους τρεις και τους ρίχνουμε πάνω στο imp. Βασικά, ξέρεις τι. Περιμένετε εσύ δύο. Η Νίγκο πήγε ένα γόρι μου. Το ξέρω ότι θες να το κατασπαράξεις. Τώρα είναι η καλύτερη του Νίγκο, το βλέπεις, δεν κρατιέται. Το κατέστρεψε. Άσε και στους άλλους κάτι. Όχι, ο Νίγκο μόνος του. Είχε και λίγο σέλφερ. Νομίζω σέλφερ είναι το θείο. Θα μου πεις, καλά ρε Γιάννη, το Ιμπ είχε θείο. Τι να σου πω κι εγώ, ρώτα τη μάγια που είναι δαιμονολόγος. Αμυνθήκαμε καταπληκτικά, αλλά ήταν μόνο ένας δαίμονας. Σε κάποια φάση θα ακολουθήσουν και άλλοι. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα το ποσοστό που έλεγα είναι 6%. Όσο ανεβαίνει αυτό, τόσο περισσότεροι δαίμονες γνωρίζουν για εμάς. Σε αυτή τη φάση, ας πούμε, κάθονται οι δαίμονες, πίνουν το τσάι τους και λένε εντάξει, έχουν αυτή μια καμπίνα. Δύο τέτοια να τρώνε τα λαχανικά τους και ένα πηγάδι. Όσο λοιπόν εγώ χτίζω πράγματα και ανεβαίνει τεχνολογικά, οι δαίμονες μοιάζονται περισσότερο για εμένα. Θέλουν ουσιαστικά να με βγάλουν από το χάρτη. Οπότε πρέπει να έχεις και λίγο το νου σου, να λες: καλή φάση να κάνω αυτό, αλλά μου ανεβάζει εδώ πέρα το awareness, οπότε ίσως δεν θα ήταν πάρα πολύ καλό. Από την άλλη, μπορείς να πας εσύ στο world map, εδώ είναι η βάση μας, και πες ότι εγώ θέλω να πάω σε αυτή τη φάρμα που γνωρίζω ότι έχει αυτούς εδώ πέρα τους δύο δαίμονες. Γιατί αυτή η φάρμα έχει ντοματούλες. Και ξέρετε τι αδυναμία έχω ως ντοματούλευς. Α, βέβαια. Οπότε φτιάχνεις μια ομάδα. Λοιπόν, ο Steve και ο Inigo. Η Grace θα μείνει πίσω. Δεν είναι σεξιστικό αυτό, εντάξει. Ο Steve έχει. Ο Inigo φαίνεται πανέτοιμος. Ο Steve έχει έναν δισταγμό ίσως στο πρόσωπό του. Η Grace έχει αυτό το ύφος. Δεν πάει να χεστείτε όλοι. Εγώ θα μείνω εδώ με τις ντομάτες μου. Του στέλνω λοιπόν εγώ εκεί πέρα και ελπίζουμε. Εντάξει, δύο δαίμονες είναι. Μπορεί να πάει στραβά, δεν θα πάει στραβά. Μια χαρά θα πάει. Μπορείς να το κάνεις auto resolve ή μπορείς να παλέψεις εσύ ο ίδιος. Και εσύ θα παλέψουμε. Σκάμε εδώ πέρα. Με μια πρώτη ματιά βλέπουμε τα ξερά δέντρα. Λέμε μας κορόιδεψαν, εδώ δεν έχει ντομάτες. Παρ' όλα αυτά, βρίσκουμε το σθένος να προχωρήσουμε. Λοιπόν, βρίσκουμε ένα fire imp. Δεν έχει ψηλιαστεί, τώρα μας κατάλαβε. Εντάξει, και γι' αυτό για fire imp, ρε παιδί μου, δεν κάνει πολύ damage. Δηλαδή, το λυπάμαι κιόλας, είναι bullying αυτό. Μήπως να κάτσουμε να μιλήσουμε με τους δαίμονες. Αυτό ήτανε. Τελικά δεν μιλήσαμε. 28 ντομάτες. Ρε χαρά που θα κάνει Grace. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση. Έφυγε από εδώ πέρα, ας πούμε, το point of interest που υπήρχε δίπλα μας, αλλά μας έχει βγάλει ένα χέρι. Αυτός είναι ένας minor demon. Αυτό το χέρι σημαίνει ότι κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας. Οπότε μπορούμε να στείλουμε, ας πούμε, την ομάδα μας να πάει εκεί πέρα. Βλέπετε το μεταξύ ότι η ομάδα μας πηγαίνει σε real time, δηλαδή προχωράει εδώ πέρα ο χρόνος. Οπότε αν γυρίσω εγώ εδώ πίσω, είναι μόνο η Grace και λέει: α, επιτέλους βρήκα την ησυχία μου. Meanwhile, αυτοί εδώ πέρα πλησιάζουν. Θεωρητικά εντάξει, ένας δαίμονας είναι να τους σκοτώσουμε. Θα βοηθήσουμε τα παιδιά, δηλαδή κρίμα είναι. Λοιπόν, σκάμε εδώ πέρα. Εντάξει, αυτά εδώ πέρα, ας πούμε, που φαίνονται δεν είναι καλύτεροι ιονοί. Αλλά δεν βαριέσαι, πάμε. Έχουμε επαφή με το Minor Demon. Φαίνεται λίγο πιο. Εντάξει, όχι. Φαινόταν λίγο ρε παιδί μου πιο ταυραντισμένος από τους άλλους, αλλά συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Ο τύπος πρέπει να είναι στο θαυμαστικό, το θαυμαστικό είναι εδώ. Πού είσαι, Παναθεμάσαι, μέσα στο κλουβί σε είχανε. Ο Ινίκου κρατάει τσίλιες. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Γκλεν. Γκλεν, καλωσόρισες. Ο οποίος Γκλεν είναι ακαδημαϊκός, ό,τι πρέπει. Θα τον αφήσουμε στο experiment table. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο εδώ. Πατάω retreat. Με το που πατήσω retreat πηγαίνουν μόνοι τους στην έξοδο. Εντάξει, αυτή τη φορά δεν είχε ντοματούλες, αλλά κάναμε ένα καινούριο φίλο. Κάτι είναι και αυτό. Αν και η Grace δεν θα είναι τόσο χαρούμενη αυτή τη φορά, προτιμά τις ντομάτες. Φέρουμε την ομάδα πίσω. Ο Γκλεν παρόλα αυτά ήρθε μόνος του. Σου λέει από εκείνη η βάση σας. Λοιπόν, χάρηκα για την ωριμία. Καθίστε εσείς κάτω ό,τι θέλετε, κόψτε το κεφάλι σας. Εγώ δεν ξαναμπλέκω με δαιμόνες. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε 4 στην ομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε περισσότερο νερό, περισσότερο φαΐ. Αλλά τουλάχιστον έχουμε και περισσότερα χέρια για να κάνουν πράγματα. Το awareness βέβαια έχει πάει στο 23%, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πηγαίνει μόνο εμείς να κάνουμε επίθεση δαίμονες, θα έρχονται κιόλας. Γενικά το παιχνίδι έχει κάμποσο βάθος, δηλαδή στο research έχει αρκετά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ξεκινάς, ας πούμε, από bow making, από τα πολύ πρωτόγωνα, ρε παιδί μου, τόξο και βέλος. Και φτάνεις μετά στο gun crafting. Αντίστοιχα είναι και αυτά τα δύο tabs, το cal και το rituals, που ουσιαστικά σου λέει μάζεψε, ας πούμε,
60 τέτοιους πόντους και θα έχεις ένα μαγικό κύκλο και α, τα δέντρα θα μεγαλώνουν πιο γρήγορα, δεν ξέρω τι κάνει το Groove Ritual, κάτι τέτοιο. Αν πας ας πούμε κάτω-κάτω, δεν έχω ιδέα τι είναι όλα αυτά. Soul Harness λέει εκεί πέρα. Μακριά παιδιά, μακριά από τέτοια πράγματα, όχι, όχι. Αυτό είναι το Judgment, ουσιαστικά έχεις μια ομάδα, κάποιοι ξέρεις τι, στην πορεία μπορεί να πεθάνουν. Αλλά πρέπει να τις χρησιμοποιήσεις ως εργαλεία, αυτό είναι. Πρέπει να είσαι ένα ρομπότ σε αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τους ταΐζεις, να τους δίνεις νερό, ταυτόχρονα να τους κάνεις όπλα, πανοπλίες και όλα αυτά για να προστατεύονται από τα ζόμπι και σε κάποια φάση ελπίζεις ρε παιδί μου να επανέλθει ο κόσμος στους κανονικούς ρυθμούς. Αυτά για το Judgment, αντίο. Την πρώτη φορά που δοκίμασα να παίξω δεν είχε πάει τόσο καλά, αλλά αυτή τη φορά, πέρα από τις γνώσεις που είχα από το National Geographic, είχα και τις γνώσεις από το Supernatural. Έχω δει τόσες κακές σεζόν, μήπως και το τελειώσω ποτέ, που αύριο να σκάσουν δαίμονες ξέρω ακριβώς πώς να τους αντιμετωπίσω. Anyway, εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Κάτω στην περιγραφή έχει πληροφορίες για το παιχνίδι και διάφορα άλλα social media δικά μου. Αυτά. Αυτά. Τελείωσε το βίντεο. Κάνε τώρα κάτι άλλο. Αντίο.